να μπούμε στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής. Ήρθε η ώρα και με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αγκύρας και την προσευχή του κυρίου Ερεμία, με την παρουσία και την προσευχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σίμι, Στήλου, Χάλκης και Καστελορίζου κυρίου Χρυσοστόμου, με την παρουσία και την προσευχή του κατηγουμένου της Ιεράς Μονής των Ιβύρων, Αρχιμανδρίτου Ναθαναήλ, με την παρουσία του κλήρου της Κο, της Ιεράς Μητροπόλεως Κο και νησίρου των ιερέων της πόλεως και των χωριών, με προεξάρχοντα τον πρώτο πρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου Πατέρα Ιωάννη Διακοπαναγιώτη, Γενικό Αρχιερατικό μας Επίτροπο, να τελέσουμε τα θυρανίξια και τον Εσπερινό και να είμαστε όλοι εδώ για να μπορέσουμε να δοξολογήσουμε το όνομα του Αγίου Θεού. Όποιες ευχαριστίες και αν καταθέσω θα είναι λίγες μπροστά σε αυτό το έργο που έχει γίνει, αλλά κυρίως τα συναισθήματα που κατακλείζουν την ψυχή ενός επισκόπου, ο οποίος από το 2017 στον Μητροπολιτικό του Ναό και στον Καθεδρικό του Ναό ήταν σκηνή της. Δοξάζουμε τον Άγιο Θεό που μας επέτρεψε να λειτουργούμε σε σκηνές και σε αυλές, γιατί έτσι έδωσε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να κατορθώσουν δύσκολα πράγματα. Ταλαιπωρήθηκε ο πατήρ Ιωάννης και ο πατήρ Ιωακήμ, ο ιεροκήρυκάς μας, όπως ταλαιπωρήθηκαν προηγουμένως και οι ιερείς του Αγίου Νικολάου, ο πατήρ Κωνσταντίνος, για να πηγαίνουν έρχονται σε μικρότερους ναούς για να μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στους πιστούς να έχουν αυτή την παρουσία χωρίς να υστερείται σε τίποτε η λειτουργία της πίστης. Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε την παρουσία σας ως Ιωτάτη καθηγουμένη, όπως έχουμε και την προσευχή σας και τις προσευχές τις δικές σας και των αδελφών όλη αυτή την περίοδο την δύσκολη. Θέλω να καταθέσω τις ευχαριστίες και θέλω να μου επιτρέψετε τα λάθη που θα κάνω, γιατί είναι η φόρτιση μεν συγκινησιακή, αλλά οι δυνατότητες που έχω δεν είναι πολλές. Έχω γεράσει πια, δεν είμαι νέος. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Ταξίαρχε, που ως φρούραρχος επικεφαλής του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας βρίσκεστε όλοι εδώ, και θέλω να σας πω πόσο υπερήφανο και πόσο ασφαλή κάνετε και εσείς και οι συνάδελφοί σας τον λαό που κατοικεί σε αυτή εδώ την περιοχή. Θέλω να σας ευχαριστήσω τους πολιτικούς άνδρες, τους βουλευτές μας και τους υποψήφιους βουλευτές μας και τους πρώην βουλευτές μας, και να σας πω πως πρέπει να είστε οι πολύ περήφανοι που είστε σε ένα τέτοιο λαό, ο οποίος κράτησε τη γλώσσα του, αλλά κυρίως την πίστη του 650 χρόνια σκλαβωμένους. Και όταν ήρθε η ώρα της ελευθερίας, δεν χρειάστηκε το κράτος να στείλει δασκάλους, αλλά να επιμορφώσει τους ανθρώπους που ήξεραν πολύ καλά ελληνικά. Αυτό σας δημιουργεί ένα μεγάλο αίσθημα ευθύνης, το ξέρω και σας συγχαίρω γι' αυτό. Σε όλο αυτό το εγχείρημα της επισκευής των δύο ναών, η οποία επισκευή ήταν πιο δύσκολη και από το ξαναχτίσιμο τους. Όταν με ακούμπησε ο κύριος Περιφερειάρχης στον νόμο Τυρώνα που έκλαιγα πίσω από τον Άγιο Νικόλαο, μου είπε θα ήταν πιο εύκολο να τους ξαναχτίσουμε, αλλά όμως θα πρέπει να κάνουμε κάτι πιο δύσκολο
γιατί δεν πρέπει να τραυματίσουμε την ψυχή των ανθρώπων κι άλλων. Φτάνει που τους είδαν έτσι, να μην τους μετρεπίζονται. Σας ευχαριστώ και γι' αυτό, κύριε Περιφερειάρχα. Μου φανερώνει ότι έχετε όχι μόνο ευθύνη όσον αφορά τη θέση σας και τη διοίκηση που αυτή απηχεί για την ελληνική πολιτεία και τον λαό της Δωδεκανήσου και του συγκροτήματος ολόκληρου, στο οποίο, της περιφέρειας δηλαδή, στο οποίο προείσταστε, αλλά απηχεί και την εσωτερικότητα της δυναμικής της σχέσης σας με τον απλό άνθρωπο και στη συγκεκριμένη περίπτωση τον πιστό. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Άρχοντα της Εκκλησίας μας, τον Άρχοντα Μαΐστερα, κύριο Θεοδόση Βαρκάρ, ο οποίος ανέλαβε αντί εμένα όλη τη δυσκολία λόγω γνώσεων και πείρας, χωρίς να υποφεληθεί ιδιαίτερα, δεν δέχτηκε ποτέ να πάρει ούτε καν τα εισιτήριά του, ποτέ. Δεν δέχτηκε να αποφεύγει για να μην τον κεράσουν. Δεν δέχτηκε τίποτα ο κύριος Βαρκάς. Και βέβαια ταλαιπωρήθηκε πολύ και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Ευχαριστώ τον κύριο Ιρακλίδη, τον κύριο Σιδερή τον Μακαριστό, τον κύριο Σβήνο Εμμανουήλ, τον κύριο Καρίκη Κυριάκο, την κυρία Κιαπόκα Ελένη, τον κύριο Γερασκλή Αντώνη, τους συνεργάτες σας κύριε Περιφερειάρχα, οι οποίοι πολύ όμορφα συνεργάστηκαν με τον πατέρα Ιωάννη, τον προϊστάμενο του Ναού, αλλά και με την Ιερά Μητρόπολη. Θέλω να ευχαριστήσω και να θυμηθώ και να του πω που μας βλέπει από τον ουρανό, τον Βασίλη τον Πίτσι, ο οποίος έτρεχε και είχε αναλάβει μέχρι να μας αφήσει για τους ουρανούς ένα τόσο σημαντικό ρόλο και συνεργαζόταν με τόση μεγάλη προθυμία για να πάνε τα πράγματα όμορφα. Θέλω να πω ότι καλά τα κατάφερε η κύριε Περιφερειάρχα και η εταιρεία η οποία ανέλαβε το έργο και βεβαίως το αποτέλεσμα είναι αυτό που κρίνει τα πάντα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος με τα συνεργεία του προσπάθησε να μας διευκολύνει κάθε φορά που είχαμε ανάγκη και κυρίως για τις προετοιμασίες για αυτή την ημέρα, τον διοικητή της πυροσβεστικής που του πήραμε τόσο κόπο και τόση ώρα και τόσο νερό για να πλύνουμε τα χώματα και ξανά και ξανά. Θέλω να ευχαριστήσω το εργαστήριο ψηφιδωτών της Ιεράς Μητροπόλεως Κόου και Νησίρου, κυρίως το διευθυντή Δαβίδ Κατσιδαβίδ του εργαστηρίου, αλλά πιο πολύ από τον Δαβίδ τη γυναίκα του, η οποία έδωσε περισσότερους εργατόρες για να φτιαχτεί αυτό το όμορφο ψηφιδωτό είναι έργο του εργαστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως, το οποίο διευθύνει και στο οποίο διδάσκει ο κύριος Δαβίδ. Είναι κάτι καινούργιο που αρχίζει εδώ με τη συνεργασία της αστικής εταιρείας. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Τελή και εσάς και τον κύριο Γερούπελη για αυτή την όμορφη συνεργασία και βέβαια τον Δήμο, ο οποίος πρέπει να βάζει το χέρι του στην τσέπη για να ενισχύει την προσπάθεια. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα των Μαύρων Λύκων και το παράρτημα της ομάδας Μαύρων Λύκων από τους Αγίους Πάντες, τις πάρα πολλές ώρες που αφιέρωσαν εδώ για να γίνουν πράγματα τα οποία δεν ήταν μέσα στη σύμβαση αλλά δεν μπορούσαν να γίνουν και από την εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο. Θέλω να ευχαριστήσω την Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αγιογραφίας στην Κρισιτή Τσούρη, το Εργαστήριο Αγιογραφίας της Ιεράς Μητροπόλεως που στεγάζεται απέναντι στον πρώτο όροφο, αλλά κυρίως τη Θέμη Ανδρέου, η οποία πάρα πολύ κοπίασε για να έχουμε μια ομορφιά και θα κοπιάσει κι άλλο. Οι ενορίτες και οι ενορίτησες είχαν μια εκπληκτική παρουσία εδώ σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάναμε για τη συντήρηση της Αγίας Παρασκευής και το εντόπισατε, κύριε Περιφέρεια, αυτό αυτό γιατί δεν σας ξεφεύγει τίποτα, ότι κάτι πιο ζωντανό γίνεται σε αυτή την ενορία.
Θέλω να ευχαριστήσω τους νομικούς συμβούλους της Ιεράς Μητροπόλεως, τον κύριο Ρήθη Παναγιώτη και την κυρία Πιλήρη Αφροδίτη, που πάντα έπρεπε να δίνουν συμβουλές για όλα τα γραφειοκρατικά που μπορούσαν, που έπρεπε να γίνουν. Το λογιστή μας, τον κύριο Σταμάτη Μαρκόγλου, ο οποίος πάρα πολλές φορές ενοχλήθηκε κι αυτός. Και θέλω επίσης να ευχαριστήσω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα θεωρώ η οικογένειά μου, γιατί ήταν μια σπουδή που την είχα κάνει και εργάστηκα λίγο εκεί. Και όπως είπε κάποιος, η δημοσιογραφία μπορεί να σε οδηγήσει παντού, φτάνει να την εγκαταλείψεις εγκαίρως. Και της έχω μια μεγάλη ευγνωμοσύνη σε αυτό που μπόρεσα να την εγκαταλείψω εγκαίρως. Αλλά πάντα αισθάνομαι ότι είμαι μέσα σε αυτή την οικογένεια και αυτό έχει μια δυνατότητα χαράς πολλές φορές, αλλά και πίκρας ορισμένες άλλες. Ευχαριστώ λοιπόν τα μέσα για όλη τη φροντίδα και τις ερωτήσεις συνεχώς, πότε. Υπάρχουν οι κακοπροαίρετοι επικριτές, οι οποίοι ενώ είναι ευεργετικοί για τους άλλους, είναι καταστροφικοί για τον εαυτό τους. Τους είμαι υπόκριος, γιατί όλοι αυτοί αδρανοποιούν το μικρόβιο του εγωισμού. Δεν το καταστρέφουν όμως, δυστυχώς. Αλλά ευτυχώς το αδρανοποιούν. Κάθε φορά που κάποιος επιτίθεται, αδρανοποιείται το μικρόβιο του εγωισμού μου και αισθάνομαι καλύτερα. Πρέπει να πούμε πως υπάρχουν πάντα δυσκολίες στη συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων. Πάντα υπάρχουν δυσκολίες. Αυτές όμως οι δυσκολίες δεν μπορούν να αντέξουν με τίποτα όταν υπάρχει καλή θέληση. Μπορούμε να τσακωθούμε, αλλά μπορούμε μετά να καταλάβουμε ένας τον άλλον και να αγκαλιάσουμε ένας τον άλλον. Είναι αυτή η εικόνα της αγιογραφίας που βλέπουμε όταν στην Αποστολική Σύνοδο διαπληκτίστηκαν ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος, με διαφορετικές καταγωγές, με διαφορετικές γνώμες, αλλά στο τέλος αγκαλιάστηκαν και έτσι αγκαλιασμένους τους βλέπουμε στις αγιογραφίες. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δημοτικούς συμβούλους και όλες τις δημοτικές παρατάξεις, γιατί εμείς δεν είμαστε πολλοί εδώ και κυρίως δεν περισσεύει κανένας από εμάς. Δεν περισσεύει κανένας. Μας έχει όλους ανάγκη αυτός ο ευλογημένος τόπος. Κύριε Περιφερειάρχε, κύριε Γεώργιε Καρφημάρχο, αν δεν ήσασταν εσείς, δεν θα είχαμε ούτε το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου τελειωμένο, ούτε τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Παρασκευής. Εγώ δεν κάνω κομματική, εγώ κάνω πολιτική. Και η πολιτική είναι άλλο, είναι ότι πρέπει να ευχαριστείς για το ποτήρι του νερό που σου δίνει κάποιος, όσο ζεστό κι αν είναι, ή όσο παγωμένο κι αν είναι, ή όσο κατάλληλο ή ακατάλληλο κι αν είναι. Και στην περίπτωση αυτή που το νερό είναι καθαρό και κρυστάλλινο και στην κανονική θερμοκρασία, δεν θα θέλω να κατηγορηθώ μαζί με τις πάρα πολλές αμαρτίες μου και για την αμαρτία της αγνωμοσύνης. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ και δέχομαι επίσης με πολύ μεγάλη χαρά την εξαγγελία που έχετε κάνει, που δεν είναι απλή εξαγγελία, όπως φανερώνουν εξάλλου τα θυρανίξια στον Άγιο Νικόλαο, τα θυρανίξια εδώ, την αποπεράτωση, την κατασκευή και την αποπεράτωση του Μουσείου Μικρασιατικής Μνήμης, που είναι προγραμματισμένο και έχει γίνει τα σχέδια από την εποχή του κυρίου Τηρίτσι ακόμα και έχουν προχωρήσει από την εποχή του κυρίου Νικηταρά και χρειάζονται, κύριε Γενικουρή, τα τέφη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ εδώ
Είμαστε όλοι εδώ και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό που λέω. Ο κύριος Περιφερειάρχης περιμένει να του πάτε τα τέψη. Ο κύριος Βαρκάς είναι στη διάθεσή σας, είναι σοβαρός και άνθρωπος εργατικός και άνθρωπος του τόπου και της Εκκλησίας, είναι άρχοντας εξάρτητα και θα σας δώσει οτιδήποτε πληροφορία θέλετε. Δεν θα σας ρωτήσω άλλη φορά γι' αυτό, καταλαβαίνετε. Είμαι ευγνώμων σε όλους, για όλα, είμαι υπόχρεος, σας ευχαριστώ πολύ, αλλά κυρίως εσάς, κύριε Περιφερειάρχα, να είστε γερός και δυνατός. Έχει ανάγκη ο τόπος από φροντίδα. Χρειάζεται ο τόπος τις πληγές του, λάδι και κρασί, και έχετε και από τα δύο, και έχει, ξέρετε, και την κρίση των δύο στις πληγές μας. Να είστε ευλογημένοι και χαρούμενοι όλοι σας. Αμήν. Ένα χρέος εκδηλώθηκε. Είναι υπέροχο, γιατί δεν είναι χρέος που έτυξε από μια νομική υποχρέωση, αλλά είναι χρέος μιας εσωτερικής ανάγκης. Να είναι χρέος ηθικό. Το 2017 αισθανθήκαμε δίπλα στον Μητροπολίτη, ακούγοντας την τρεμάμενη φωνή του, βλέποντας το δάκρυ του, ακούσαμε στον ίδιο και είδαμε το λαό του σκόπου και τη στεναχώρια του για το πλήγμα που δέχθηκαν από εμά. Είναι χρέος, όπως σας είπα, το οποίο δεν ήταν ούτε νομικό. Προφανώς είναι χρέος οικονομικό. Είναι πρωτίστως εσωτερικό και δευτερευόντως, αλλά κυρίαρχο ηθικό. Είναι αυτό το οποίο δίνει σε αυτό το υπέροχο DNA, ο τόπος που αντάξει ο λαός που προφέρνει την ιστορία του, δίνει αυτή τη μοναδικότητα σε αυτή τη γη και σε αυτό το λαό. Την ταυτότητα και την προσωπική στο επίκεντρο της οποίας έχει και την πίστη. Νίκη για κάτι και συναντήσεις. Είναι το τάμα, είναι τα μυστήρια, είναι το άραμα του κεριού στις δύσκολες στιγμές. Είναι η προσευχή της παρηγοριάς. Είναι τρόπος ζωής. Είναι αυτό το οποίο οφείλουμε να προστατεύσουμε. Είναι αυτό το οποίο οφείλουμε να μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Και αυτό σας είπα ότι είναι ένα υπέροχο χρέος, το οποίο αυτοβούλως αναλάβαμε, δίνοντας και ένα ακόμα μήνυμα, νομίζω σήμερα χρήσιμο. Η ανάληψη της ευθύνης δεν σώθηκε. Είναι υπέροχη πρωτοβουλία. Και την έχει ανάγκη ο τόπος πολύ περισσότερο σε δύσκολες στιγμές. Γιατί η πολιτική οφείλει να στέλνει και μήνυμα μεταξύ άλλων. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη σε εμάς μέσα μου. Εσάς τους συνεργάτες σας. Η Αγία Παρασκευή να μας προστατεύει όλους. Καλή Ανάσταση. Ο Άγιος Ήμις και ο Άγιος Ιδύρων θα σας μοιράσουν τα ενθυμήματα, μια και ήταν παπαδάκια σε αυτό εδώ το νόημα.